Καλέσβεση. Λοιπόν, 941 κρούσματα, κύριε Υπουργέ. Φτάνουμε στο όριο των 1.000. Ελπίζουμε να μην το πιάσουμε βεβαίως. Αλλά δεν αντιμετωπίζεται μόνο με ελπίδα αυτό το χειρότερο σενάριο που αντιμετωπίζουμε. Για πέστε μας, με την επίσπευση του εμβολιασμού θα αναχαιτήσουμε την πανδημία? Δεν χρειάζονται άλλα μέτρα? Σίγουρα όχι μόνο με την επίσπευση του εμβολιασμού και όχι μόνο απαραίτητα με τα μέτρα. Το πιο σημαντικό, το οποίο τονίζουμε εδώ και εβδομάδες, για να μην πω από την αρχή της πανδημίας, είναι και η συνεργασία και η συμμόρφωση και του κόσμου με τα μέτρα. Αντιλαμβάνεστε ότι ό,τι μέτρα και να πάρθουν, το λέμε πάρα πολύ καιρό τώρα και το τονίζουμε συνεχώς, εάν δεν υπάρξει συνεργασία του κόσμου, η κατανόηση ότι πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ατομικής προστασίας και να τηρούμε τα πρωτοκολλά, τότε τα μέτρα δεν είναι αποτελεσματικά. Δυστυχώς, το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο μήνα, δεν είναι τώρα, αυτό είχαμε πει σε πάρα πολλές τοποθετήσεις μας προειδοποιήσει γι' αυτό, υπάρχει ένα χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης. Ίσως διότι ο κόσμος εκουράστηκε, βεβαίως εκουράστηκε, αλλά λαμβάνοντας και υπόψη και την ψυχολογία του κόσμου, η Επιτροπή είχε εισηγηθεί πριν ένα μήνα και την υιοθετήσαμε φυσικά και εμείς, την επιπλέον χαλαρώσεις. Αυτό συνεπάγεται όμως ότι με τις επιπλέον χαλαρώσεις αναμέναμε μια αύξηση, όχι την αύξηση που βλέπουμε την τελευταία ειδικά εβδομάδα, όπου η θετικότητα στα PCR τις τελευταίες 6 ημέρες έχει σχεδόν διπλασιαστεί, ειδικά σε κάποιες επαρχίες. Είναι σημαντικό να μεταφέρουμε στον κόσμο, και γι' αυτόν τονίζαμε τον τελευταίο μήνα, η συζήτηση να μην περιστρέφεται σε τι μέτρα ή τι χαλαρώσεις θα ήταν το Πάσχα, αλλά να τηρούμε τα μέτρα για να κάνουμε Πάσχα. Γι' αυτόν το τονίζαμε συνεχώς και εγώ και εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου και σε ανακοινώσεις μας. Και είναι αυτό που θέλουμε να μεταφέρουμε στον κόσμο. Να τηρούμε τα μέτρα, να ξαναθυμηθούμε τα μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας, τα πρωτόκολλα, να περιορίσουμε τις επαφές μας. Διότι μόνο έτσι και μέτρα σκληρά να πάρουμε, όταν χαλαρώσουμε πάλι τα ίδια προβλήματα θα έχουμε, αν δεν το κάνουμε αυτό. Ναι, αλλά υπάρχει ένα διαφορετικό δεδομένο αυτόν του εμβολιασμού αυτή τη στιγμή. Γιατί, κύριε Υπουργέ, εάν πριν ένα χρόνο είχαμε αυτά τα κρούσματα σε τόσο υψηλό ποσοστό, θα σήμανε συναγερμός. Σήμερα, γιατί δεν σημαίνει για τα 941 κρούσματα? Πολλοί σκέφτονται και αποδίδουν και προεκλογικά κίνητρα. Γιατί ακόμη δεν ανακοινώθηκε ένα lockdown? Πρέπει να κερδίσουμε χρόνο, ούτως ώστε να χτίσουμε το τείχος αμεσέμενων εμβολιασμών. Έχουμε πλέον εμβόλια στη διάθεσή μας, έχουμε τα εγκεκριμένα εμβόλια. Βλέπαμε την εβδομάδα που πέρασε ότι τη δεύτερη μέρα που δίναμε το δικαίωμα σε κάποιες ηλικίες να κλείνουν ραντεβού, ήταν ελάχιστο το ενδιαφέρον. Όλοι κλείναν ραντεβού την πρώτη μέρα. Οπότε σήμερα το πρωί να αποφασίσαμε όπως αλλάξουμε για να επιταχύνουμε, να μην χάνονται μέρες. Που δεν εκμεταλλευόμαστε την επάρκεια που υπάρχει σε εμβόλια να κάνουμε εμβολιασμούς. Αλλάξαμε το ηλικιακά όρια και πλέον κάθε μέρα θα κατεβαίνουμε μια ηλικία, ώστε, για να σας δώσω παράδειγμα, προχθές είχαν κλείσει 9.500 ραντεβού και χτες 500. Άρα χάθηκε μια μέρα. Αυτό το διορθώσαμε σήμερα, ώστε κατεβαίνουμε κάθε μέρα μια ηλικία για να γεμίσουν και τα ραντεβού, να μην παίρνουν ημέρες χωρίς να είναι γεμάτα τα ραντεβού, τα διαθέσιμα ραντεβού, και να επιταχύνουμε. Χρειάζεται όμως χρόνος και με τον εμβολιασμό μέχρι να αποκτήσουμε κάποια ανανοσία. Αυτή τη στιγμή 18% του πληθυσμού έχει πάρει τουλάχιστον μία δόση εμβολίου. Κάποιοι λένε με 20% αρχίζει να έχει όφελος η επίδραση στα νοσηλευτήρια. Άρα είμαστε κοντά σε εκείνον τον στόχο. Παράκληση μας στον κόσμο είναι να συνεργαστεί, να τηρούμε τα μέτρα. Οι χαλαρώσεις είναι αρκετές. Ούτως ή αλλιώς και οι εισηγήσεις των ειδικών στην παρούσα φάση, όπως ακούσα και πριν την κυρία Κολλιού, είναι στην παρούσα φάση δεν προκρίνουν αυστηροποίηση των μέτρων, αλλά παράταση το μέτρο ακόμα 15 μέρες. Μα τι δεδομένα θα προκρίνουν όμως την αυστηροποίηση, κύριε Υπουργέ? Επειδή, να σας πω κάτι, με τα νοσοκομεία μας λένε οι επαγγελματίες υγείας, ακόμη και αν αδειάζουμε άλλα τμήματα για να πάρουμε κλίνες για να νοσηλευτούν τα θετικά περιστατικά της COVID, τα οποία έχουν σπάσει, έχουν φτάσει σε αριθμούς ρεκόρ, έχουμε σπάσει κάθε προηγούμενο. Ακόμα και έτσι, κύριε Υπουργέ, το σύστημα κινδυνεύει, γιατί το προσωπικό έχει εξαντληθεί. Και αυτά δεν τα λέμε εμείς. Τα λένε οι επαγγελματίες υγείας στα νοσοκομεία. Εάν ανοίξω και ακόμη 200 κλίνες να δώσουμε, με ποιον προσωπικό θα γίνονται οι νοσηλείες?
Με το προσωπικό που υπάρχει, διότι για να ανοίξουμε 200 κλίνες σημαίνει είναι κλίνες που υπάρχουν διαθέσιμες και υπάρχει το προσωπικό των νοσοκομείων στελεχωμένες για τις κλίνες. Δεν είναι διαθέσιμες, ξυλώνουμε άλλα τμήματα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ξυλώνουμε άλλα τμήματα, να το ξεκαθαρίσω. Τα τμήματα αυτά παραπέμπονται ασθενείς των ιδιωτικών τομέων. Εδώ που έρχεται συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Εμείς δεν βλέπουμε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Είναι ένας τομέας της υγείας που καλείται να αντιμετωπίσει. Το βάρος είναι στα δημόσια νοσηλευτήρια. Η βοήθεια έρχεται από ιδιωτικά με παραπομπές. Ώστε όταν κλείσει ένας θάλαμος σε ένα νοσοκομείο, οι ασθενείς θα μεταφερθούν στον ιδιωτικό τομέα. Άρα το προσωπικό που υπήρχε για εκείνο το θάλαμο θα χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση των ασθενών με COVID. Ναι, αλλά βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου του ΟΚΙΠΗ. Όπως το κάνουμε, να σας θυμίσω ότι υπάρχει ετοιμότητα στον ΟΚΙΠΗ, αλλά έχετε δίκιο, υπάρχει έναν όριο που μπορεί να εξυπηρετήσω. Το γνωρίζουμε αυτό. Όχι, και δεν εξυπηρετούνται και με τον ρυθμό αυτό που θα έπρεπε να από τα ιδιωτικά. Αυτά τα λέει ο ΟΚΙΠΗ, ο εκπρόσωπος τύπου ο κ. Χαριλάου. Θέλει να αυξηθεί η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα για την ενίσχυση των δημοσίων νοσηλευτήριων και την περίθαλψη ασθενών, άλλων ασθενών, εκτός COVID. Αυτό γίνεται και υπάρχει συνεργασία πλέον και συνάντηση που έκανα την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει μπει πλέον το νερό στα βλάγια, υπάρχει πλέον η συνεργασία, δεν υπάρχουν προβλήματα. Έχουν παραπευθεί αρκετοί δεκάδες ασθενείς στον ιδιωτικό τομέα. Υπάρχει η συνεργασία αυτή, αλλά να βάλουμε κάποια πράγματα δεδομένα για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές σας. Το σύστημα υγείας μπορεί προς το παρόν να αντεπεξέλθει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι απεριόριστες οι δυνατότητές του. Να σας θυμίσω ότι και εδώ πρέπει να δώσουμε και τα συγχαρητήρια μου, αν επιτρέπετε, στον ΟΚΙΠΗ, διότι πριν 2 μήνες, βλέποντας τα ρεπορτάζ των ειδήσεων, με 100 ασθενείς φτάνουμε στα όρια μας, με 150 στα όρια μας, αυξάνουμε τα όρια μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να το κάνουμε συνεχώς αυτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε πλάνο που είχα ζητήσει εδώ και ένα μήνα, ούτως ώστε για πανενδεχόμενο σε περίπτωση που από αυτό που συμβαίνει τώρα τρίτου κύματος ή αύξηση των νοσηλιών, 400 κλίνες συν 65 εντατικές. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στις 250 κλίνες συν 30-40 εντατικές. Αυτό δεν σημαίνει όμως ούτε θα προσφέρεται και η βέλτιστη ιατρική βοήθεια. Σίγουρα θα πιεστούν τα δημόσια νοσηλευτήρια, αλλά οφείλουμε να δώσουμε ένα άγγεφο όσο χρειαστεί. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να παρατραβήσουμε να φτάσουμε σε αυτά τα όρια. Στην παρούσα όμως φάση υπάρχει η εισήγηση από τους ειδικούς, όπως άκουσε πριν την κυρία Αγκολιώτη, ότι μπορεί να φτάνουμε σε ένα πλατό, οπότε πρέπει να δώσουμε κάποιες μέρες πριν πάρουμε δραστικά μέτρα. Να σας πω κάτι. Όταν μιλούμε για επιπλέον μέτρα, θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν υπάρχει μέση λύση. Τα επιπλέον μέτρα σημαίνει πάμε σε σκληρό lockdown. Και εξηγούμε. Εάν, διότι πολλοί λένε πάρτε κάποια επιπλέον μέτρα, οτιδήποτε πλέον πάρουμε είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Άρα δεν θα μειωθούν με λίγο οι επαφές του κόσμου, αλλά να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κλείνουμε την εστίαση. Δεν θα πάει ο κόσμος όλος ύστερα στα εμπορικά κέντρα. Άρα πρέπει να κλείσουν τα εμπορικά κέντρα. Άρα πρέπει να κλείσουν κι άλλα πράγματα. Είναι πλέον συγκοινωνούν τα δοχεία και το να κλείσει έναν τομέα μεταφέρει τον κόσμο σε έναν άλλον τομέα δραστηριότητα είτε κοινωνική είτε οικονομική. Άρα, εκτός από τα μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, εάν αποφασίσουμε να πάμε σε πιο αυστηρά μέτρα, η επιλογή για μένα τουλάχιστον είναι πλέον το σκληρό lockdown. Και είναι αυτό που σκέφτονται και οι ίδιοι επιστήμονες. Αυτό όμως πρέπει είναι στο τραπέζι. Φυσικά όλα είναι στο τραπέζι, αλλά πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα πριν φτάσουμε σε αυτή την επιλογή. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, γιατί είναι και οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν δίκιο και φωνάζουν ότι έχουν επομιστεί έναν τεράστιο μέρος και είναι αυτό το βάρος στους ώμους τους από την πανδημία, κύριε Υπουργέ. Έχουν δει τα εισοδήματά τους να συρρυκνώνονται παρά τα σχέδια της κυβέρνησης για στήριξη εργαζομένων και επιχειρήσεων. Σε αυτόν έχετε δίκιο. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο, κύριε Υπουργέ. Ότι αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός, έχουμε εμβολιάσει 57.000, διάβαζα το πρωί και με τις δύο δόσεις.